εγκατάλειψη, αδιδρόμη, ερημιά στην περιοχή και η απογοήτευση ζωγραφισμένη στα μάτια των κατοίκων. Αυτό το Πάσχα στο Μάτι δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα. Ήταν ένας παράδεισος εδώ και προξενεί μεγάλη λύπη αυτή η κατάσταση όπως είναι τώρα. Για κάποιους ανθρώπους στο Μάτι, όσους έχασαν συγγενείς και φίλους στη Φωνική Πυρκαγιά, η Ανάσταση θα αργήσει να έρθει. Συγκέντρωσαν συγγενείς και φίλους, έβαλαν στη σούβλα τον Οβελία και τζούγκρισαν τα ποτήρια, θέλοντας να δώσουν ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι η περιοχή αποκτά και πάλι πνοή. Είναι ανάγκη ο τόπος να ξαναζωντανέψει. Και ακριβώς τηρώντας και το έθιμο του ψησίματος, προσπαθήσαμε με την πράξη μας αυτή να κινητοποιήσουμε και τους γείτονες για να μπορέσουν και αυτοί να ζωντανέψουν τον οικισμό. Υπάρχει μια θλίψη. Δεν μπορώ να πεις ότι δεν υπάρχει θλίψη. Πέρυσι το Πάσχα, ξέρω εγώ που το κάναμε εδώ πέρα, γινόταν χαμός. Γλέντια, χορός, αυτό. Κάτω από τον ανοιξιάτικο ήλιο και δίπλα στα καμένα, οι αυλές και τα σπίτια των ανθρώπων παραμένουν κατεστραμμένα και εγκαταλελειμμένα, χωρίς ζωντάνια και παιδικά χαμόγελα. Κεντρικό καφέ στο Μάτι, που τέτοια μέρα έσφιζε από ζωή, σήμερα μετρά ελάχιστους πελάτες. Ο κόσμος ακόμη θρηνεί. Είναι πάνω από 50% που λείπει φέτος από το Μάτι, είναι η πλειοψηφία των κατοίκων λείπουν. Μπορεί σήμερα να γιορτάζουμε την Ανάσταση του Θεανθρώπου, ωστόσο η αποκατάσταση και η αναγέννηση δεν φαίνεται να έχει έρθει στο πολύπαθο Μάτι, που ακόμη δεν έχει ξυπνήσει από τη Φωνική Πυρκαγιά του καλοκαιριού. Η εικόνα στα καμένα οικόπεδα από τα Χριστούγεννα μέχρι και το Πάσχα παραμένει η ίδια. Πάρα πολλές οικογένειες λείπουν, δεν είναι εδώ. Ελπίζουμε ότι όλοι θα είμαστε του χρόνου πάλι εδώ. Η κυρία Ελένη, 90 χρονών γυναίκα που την 23η Ιουλίου έμεινε για ώρες μέσα στο νερό και από τύχη σώθηκε από την πυρκαγιά, σήμερα γιόρτασε τη λαμπρή στο ξενοδοχείο δίπλα στο σπίτι της που καταστράφηκε ολοσχερός. Με πήραν τα παιδιά, πήγαμε στο λιμάνι και δεν υπολόγιζα ότι θα κυγόταν το σπίτι μου. Και ήρθα και βρήκα ένα οικόπεδο. Είμαι πυρόπληκτος. Και έχουμε συγκεντρωθεί όλοι στο ξενοδοχείο εδώ του Μυρτό, οι γείτονες, και γιορτάσουμε το Πάσχα. Αυτό είναι δηλαδή για να δώσουμε έναν τόνο χαράς και αισιοδοξίας. Το Πάσχα σηματοδοτεί τη νίκη επί του θανάτου, το πέρασμα στη ζωή. Οι κάτοικοι δεν το βάζουν κάτω και σήμερα στο Μάτι έψησαν τον Οβελία και τσούγκρισαν τα ποτήρια τους στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν.